δύσκολη περίοδος. Θα μαζευτεί πολλοί κόσμος που ξεπερνάει τις δυνατότητες μας να μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε σωστά. Θα γεμίσει το νοσοκομείο και δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε λόγω κούρασης και λόγω έλλειψης προσωπικού. Από τις αρχές του μήνα κάνουν σχέδια επί χάρτου. Θέτουν το δικό του στοίχημα για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Όμως αυτό που δεν βγαίνει με το υπάρχον προσωπικό είναι οι εφημερίες. Γιατροί και νοσηλευτές του Ρυθμιωτικού Νοσοκομείου θα κληθούν το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς να δώσουν μια κυριολεκτικά άνηση μάχη για να αντιμετωπίσουν τον καρναβαλικό πυρετό, ελπίζοντας ότι ακόμα και μόνοι τους θα τα καταφέρουν. Δυσκολευόμαστε να βγάλουμε την καθημερινότητα λόγω της έλλειψης προσωπικού. Φανταστείτε τώρα με την αύξηση του πληθυσμού και με τους καρναβαλιστές πόσο δύσκολη είναι η θέση μας. Το μισό καρναβάλι περνάει από το νοσοκομείο, είτε σαν επισκέπτης, είτε σαν άρρωστος. Κάνουμε έκκληση όλο τον κόσμο να δείξει αυτοσυγκράτηση. Εμείς θα προσπαθήσουμε και πάλι να κάνουμε το καλύτερο για να μην υπάρξουν προβλήματα στην περίθαλψη των ασθενών. Και ενώ το Ρέθυμνο θα βουλιάξει κυριολεκτικά από κόσμο, η χειρουργική κλινική με τους 5 μόνο ειδικευμένους γιατρούς της, με το ένα και μοναδικό χειρουργικό τραπέζι σε λειτουργία και χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά, το Σαββατοκύριακο θα σηκώσει ένα δυσβάσταχτο βάρος για τους ώμους της. Θα είμαστε εδώ πέρα όλοι πάλι επιφυλακή, αν προκύψει ότι θα να βοηθήσουμε. Αλλά αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση, δεν μόνο το θέμα της Κυριακής. Κάθε μέρα έτσι κάνουμε. Η δυσκολία είναι μόνο και στα χειρουργεία και στην καθημερινότητα. Διπλό τραπέζι, δεν έχουμε προσωπικό να ανοίξουμε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Φανταστείτε και με αυτή την κατάσταση και με αυτή την αύξηση του πληθυσμού που έχουμε τώρα, αν προκύψουν μαζεμένα περιστατικά, τι θα γίνει. Μια παράκληση τουλάχιστον να έρχονται με έναν συνοδό, γιατί γεμίζει το νοσοκομείο με πάρα πολλούς συνοδούς και δυσχεραίνει το έργο μας. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο νοσοκομείο και δεν μπορούμε να παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες που θα μπορούσαμε αν δεν υπήρχε τόσος κόσμος. Στον αέρα είναι και η παθολογική κλινική που δέχεται με τεμποδίων μια μικρή ανάσα από γιατρούς του Παγνή. Ακόμα και σήμερα όμως ουδής γνωρίζει αν το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού ιδανικοί γιατροί θα είναι στα πόστα τους. Το πρόγραμμα των εφημεριών της παθολογικής βγαίνει στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή. Γνωρίζω ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τους συναδέλφους που έρχονται. Δεν γνωρίζω αν τη συγκεκριμένη μέρα θα τοποθετηθεί κάποιος εφημερία και το θεωρώ ότι είναι δύσκολο, γιατί δεν έχουν και τη δυνατότητα και την εμπειρία να τα απεξέλθουν σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι ξένοι στο νοσοκομείο αυτό και αυτό κάνει τη δουλειά πάρα πολύ δύσκολη και την εφημερία ακόμα πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα βροχή πέφτουν τα εντέλεσθε τις τελευταίες ώρες σε αγροτικούς γιατρούς που καλούνται να βάλουν πλάτη για να ανταποκριθεί το σύστημα. Βρέχει εντέλεσθε παντού. Και ένα σύστημα υγείας, ένα νοσοκομείο το οποίο στηρίζεται σε μετακινήσεις και σε εντέλεσθε, δηλαδή σε εξαναγκασμό με τη βία συναδέλφων να έρθουν για να δουλέψουν, δεν έχει καμία τύχη. Εν ώψη πάντως του αυριανού Παγκρίτιου Υγειονομικού Συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο, οι εργαζόμενοι του Ρυθμιώτικου Νοσοκομείου απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, ώστε στις 5 το απόγευμα η παρουσία τους στην πλατεία Ελευθερίας να είναι δυναμική.